Στο προηγούμενο επεισόδιο είχαμε κάνει μια μικρή περιγραφή του Servo. Σε αυτό το επεισόδιο θα προχωρήσουμε με το configuration ε, του hardware που έχουμε μέσα στο Automation Suite και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάποιες μικρές κινήσεις και ένα homing. Πριν όμως συνεχίσουμε στο επεισόδιο θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Φέστο και ιδιαίτερα τον Παναγιώτη και για τα υλικά αλλά και για τη βοήθεια σε όλα αυτά τα επεισόδια. Οπότε αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι να πάμε εδώ στο σπιτάκι Στη συνέχεια αυτό που θα κάνουμε είναι όπως βλέπουμε το κάθε, ε, το κάθε υλικό έχει ένα order code και ένα part number. Μας δείχνει εδώ και που μπορούμε να τα βρούμε. Αυτά είναι τα δικά μας. Μπορούμε να το πληκτρολογήσουμε εδώ ή αν είμαστε ήδη συνδεδεμένοι μπορούμε απλά να πάμε στο divine scan και να πάρουμε και να φέρουμε εδώ πέρα το δικό μας το υλικό. Τώρα από τη στιγμή που θα το κάνουμε αυτό πηγαίνουμε εδώ. Τώρα εδώ έχω κάνει το βασικό configuration του δικού μας το setup ουσιαστικά είναι πάρα πολύ εύκολο να βάλεις κάτι απλά πηγαίνεις πάνω, πατάς το scene, το order number για παράδειγμα εδώ βλέπουμε το order number του servo εδώ βλέπουμε το order number του motor που έχω Λέμε εδώ τους αριθμούς αν θέλω κάτι διαφορετικό μπορώ απλά να πάω ε, στη διόρθωση και να το αλλάξω πατώντας εδώ ε, το search Οπότε θα βάλω το number και θα διαλέξω το διαφορετικό μοτέρ. Τώρα εδώ έχω διαλέξει το, το axe το οποίο πάνω κινούμε και κατευθείαν μου βγάζει και το mounting kit. Μια και αυτό είναι έτοιμο προπαραγγελία από τη FEST. Οπότε εδώ το software αυτό γνωρίζει οτιδήποτε έχει έχεις πάρει από τη φέστο, δηλαδή όλα τα υλικά τα οποία έχουν order number υπάρχουν εδώ μέσα, που σημαίνει ότι ε, Παίρνοντα έτοιμα υλικά γλιτώνεις πάρα πολύ όσον αφορά το setup ιδιαίτερα στα καρτεσιανά που έχουν πάνω από έναν άξονα. Τώρα, πάμε στα device settings, εδώ ουσιαστικά το μόνο που βάζουμε είναι ότι ε, το συγκεκριμένο drive είναι μονοφασικό οπότε είμαστε στα 230V εδώ τώρα στο, στο enable server drive εμείς θα βάλουμε field bus γιατί ε, ουσιαστικά η επικοινωνία μας είναι Ethernet, στη συνέχεια θα είναι ε, η επικοινωνία Profinet μέσω του PLC. Τώρα, εδώ αν έχουμε κάποια εξωτερική ε, αντίσταση πέδησης που δεν έχουμε, θα μπορούσαμε να πατήσουμε Active και να βάλουμε τα στοιχεία. Εφόσον δηλαδή η εφαρμογή μας είναι πιο απαιτητική και αντίσταση πέδησης, το είχαμε πει και στο προηγούμενο επεισόδιο, δεν μας κάνει, μπορούμε να την αλλάξουμε. Τώρα εδώ... Εδώ μπορούμε να κάνουμε config τα digital input, output και τα analog. Εδώ δεν έχουμε κάτι. Ο encoder έχει ήδη πάρει τα στοιχεία από το order number που είχαμε βάλει πριν στο drive configuration. Και τώρα, αν πάμε εδώ στα, στα axis, που έχουμε ουσιαστικά μόνο ένα axis, ε, δεν χρειάζεται να βάλουμε κάτι. Έχει πάρει ήδη του Motor. Gearbox δεν έχουμε, οπότε δεν βάζουμε κάτι. Εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό μενού και το πρώτο που θα σταθούμε. Ουσιαστικά εδώ μας έχει βγάλει πώς είναι το, το δικό μας το καρτεσιανό σύστημα. Αυτό που έχουμε ενεργοποιήσει εδώ είναι το move to axis Zero point after homing. Δηλαδή, το έχουμε πει, εδώ μπορούμε να επιλέξουμε πώς θα κάνει homing. Εδώ το έχω κάνει να κάνει στο negative stop. Δηλαδή, όπου και να βρίσκεται το καρτεσιανό, όπου και να βρίσκεται μάλλον ο άξονας, να πάει μέχρι να βρει το τέρμα του που είναι για μας το 0 π.χ. κάτω προς το μοτέρ να το βρει και μόλις φτάσει σε εκείνο το σημείο επειδή θα συναντήσει μια αντίσταση και θα ανέβουν τα αμπέρ θα κάνει homing και στη συνέχεια όμως επειδή το έχω αυτό ενεργό και μάλιστα στα 3 χιλιοστά θα, θα έρθει λίγο πιο μπροστά από, τα τρία, από, το, από το κέντρο που βρήκε για να υπάρχει ένας αέρας, ένα κενό ασφαλεία. Τώρα, αυτό μπορούμε να το κάνουμε τώρα homing να το δούμε για να δούμε πώς θα κινηθεί οπότε θα μετακινήσω εγώ με το χέρι τον άξονα κάπου random δηλαδή κάπου στη μέση και στη συνέχεια θα το κάνουμε homing για να δούμε πώς θα πάει και πώς θα κάνει αυτό το, αυτή την κίνηση προς τα πάνω για να αφήσει το κενό οπότε αφού κάνουμε και αυτό θα πάμε εδώ και θα πατήσουμε connect αφού πατήσουμε connect και είμαστε συνδεδεμένοι θα πάμε στο plugin, ok και enable και τώρα είμαστε σε θέση να κάνουμε homing. Για να κάνουμε homing θα πάμε στο control και στη συνέχεια εδώ θα πατήσουμε το star homing. Οπότε πατάω το star homing. Βλέπουμε ότι ο άξονα μας κινείται σιγά σιγά προς τα κάτω. Πάω λίγο πιο κοντά την κάμερα για να το δούμε πως θα κάνει αυτό το μικρό κενό ουσιαστικά όταν φτάσει στο τέλος. Οπότε ακουμπάει εδώ και βλέπουμε ότι πήγε τρία χιλιοστά προς τα πάνω και κάπου εδώ μας ρωτάει αν θέλουμε να αποθηκεύσουμε το σημείο. Εδώ πατάω uh, yes και κάνει saving το σημείο. Τώρα δεν είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε το εξή. Εάν δούμε στο configuration που έχω κάνει, έχω ενεργοποιήσει το active reversing the direction of rotation. Αυτό το είχα κάνει για τον εξή λόγο επειδή είδα ότι όταν πήγαινα να κάνω homing πήγαινε προς τα πάνω δηλαδή προς την αντίθετη κατεύθυνση από το μοτέρ όπως τώρα που το είδαμε να πηγαίνει προς τα κάτω εγώ ήθελα όλη η εφαρμογή μου να πηγαίνει ανάποδα δηλαδή με βάση το τι έχει οριστεί ε, για homing που είχε οριστεί από μαμά να είναι το πάνω εγώ το ήθελα ανάποδα οπότε μπορούμε πάρα πολύ εύκολα επιλέγοντας ε, αυτό εδώ το tick το, το reversing το rotation να αλλάξουμε όλο το setup της εφαρμογής. Αν φτιάξουμε δηλαδή κάτι και όλα κινούνται ανάποδα, μπορούμε να αλλάξουμε τις φορές ε, πάρα πολύ εύκολα να σε αυτή την επιλογή. Τώρα αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι το εξή. Μπορούμε να πάμε στο control ξανά και βλέπουμε εδώ πέρα ότι υπάρχουν, ε, μπορούμε να κάνουμε jog. Οπότε πάμε λίγο να παίξουμε να δούμε ε, πώς κινείται γενικότερα ε, όλο αυτό το κρατεσιανό μας σύστημα και αν είμαστε εντάξει. Οπότε μπορώ τώρα να έρθω εδώ και να πατήσω το συν, μια και είμαστε στο 0 μάλλον μέσα στο 0 και δεν πάει παρακάτω. Μπορώ να πατήσω το πλήν, να κατέβει προ τα κάτω. Μπορεί επίση να είμαι σε οποιοδήποτε σημείο και να το πω: Ξεκινά να κάνει πάλι homing γιατί για τον οποιοδήποτε λόγο. Οκ. Okay. Ξανασυνεχίζουμε τώρα. Αν εγώ για παράδειγμα πάω πολύ κάτω και το χτυπήσω, βλέπουμε ότι ακούγεται αυτό το τουκ αυτό που μπορώ να κάνω είναι, βλέπουμε ότι έχει βγάλει error εδώ, acknowledge, Enable Power Stage και στη συνέχεια να συνεχίσω να κάνω τις κινήσεις που θέλω. Οπότε, γυρίζουμε πίσω στο μενού που ήμασταν. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε σε επόμενα επεισόδια. Συγκεκριμένα το record list θα το δούμε στο επόμενο επεισόδιο που ήταν ουσιαστικά αυτό που είχα κάνει στο πρώτο επεισόδιο που είχα κάνει μια λούπα να, πηγαίνει, να πάει πάνω κάτω θα κάνουμε record κάποια σημεία και στη συνέχεια με ένα sequence που θα γράψουμε θα λέμε πάνε σε αυτό το σημείο, μετά πήγαινε σε αυτό το σημείο μπορούμε να κάνουμε το ένα να πάει στο άλλο οπότε να κάνουμε μια λούπα και να έχουμε αυτή την παλιδρομική κίνηση που είχαμε στο προηγούμενο επεισόδιο επίσης εδώ έχουμε και άλλες επιλογές όπως το cam control, το jog mode και άλλες επιλογές Γενικότερα, αν ψαχτεί κάποιο με το πρόγραμμα, μπορεί να κάνει πολλά ακόμη και από το Automation Suite πριν ακόμα πάει στο PLC, κάνει τα δικά του blog, δηλαδή αυτά τα πράγματα που θα κάνουμε στα επόμενα επεισόδια. Ακόμη και από εδώ μπορεί να κάνει ένα βασικό setup και για μία εφαρμογή να σου είναι αρκετό αυτό και να μην χρειάζεται να κάνει τίποτε άλλο. Αυτό ήταν το σημερινό επεισόδιο, ελπίζω να σας άρεσε, έως το επόμενο επεισόδιο να είστε όλοι καλά.